Διαβάσουμε από τη σελίδα 1046. Είναι το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη και από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικείς, β' κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 1046, δεύτερο κεφάλαιο και 13 εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεόν αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, των οποίων οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι λόγων Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Διότι εσείς εγίνατε αδελφοί, μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, έτινες είναι εν τη Ιουδαία, εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθατε τα αυτά υπό των ιδίων ημώνομο εθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Ήτινες και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν και τους ιδίους αυτών προφήτας, και ημάς εξεδίωξαν και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσι, και εις πάντα στους ανθρώπους είναι ενάντιοι. Εμποδίζοντες ημάς θα λαλήσομεν προς τα έθνη για να σωθώσει, για να πληρώσει τα σαμαρτία σε αυτόν πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αλλά εμείς αδελφοί ορφανιστέντες αφημών προς ολίγων καιρών προσωπικώς, ουχή κατά την καρδία, εσπουδάσαμεν περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας να είδομεν το πρόσωπό σας. Δια τούτο ηθελήσαμε να έλθομεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις. Εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς, διότι τις η ελπίσιμον, η χαρά, ή ο Στέφανος της Καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά. Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογον να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες, και επέμψαμεν Τιμόθεον των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες λήψεις ταύτες, διότι σε εξεύρετε ότι εις τούτο είμαθα τεταγμένοι. Διότι ότε είμεθα παροιμήν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλομαι να υποφέρομαι θλίψεις, καθώς και έγινε και εξεύρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα δια να μάθω την πίστη σας, μήπως σας επείρασε ο πειράζων και αποβίσμα την ο κόπος ημών. Αμήν, αλληλούια. Συνεχίζοντας την επιστολή του Απόστολος Παύλος από την Κόρινθο, που σε λίγα χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια, αφότου επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και έφτασε μετά τη Θεσσαλονίκη στη Βέρεια και από τη Βέρεια στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κόρινθο, τώρα από την Κόρινθο στέλνει την επιστολή αυτή προς τους Θεσσαλονικείς με πολύ αγάπη, πρώτον να τους ενισχύσει, ύστερα να τους παρηγορήσει γιατί ταλαιπωρούνται διωκόμενοι από τους ομοεθνείς τους, και τέλος να τους ενισχύσει για να μην κλονίζεται κανένας μέσα από τις θλίψεις αυτές που διέρχεται. Αφού λοιπόν περιγράφει το πώς του συνάντησε, πώς πιστέψανε, δοξάζει το Θεό, ευχαριστεί το Θεό για την αγάπη, για την πίστη, για την ελπίδα που έχουν στον Κύριο, και τους θυμίζει ότι σαν πατέρα στα τέκνα αυτού σας παρηγορούσαμε, σας ενισχύσαμε, σας προστρέπαμε, σας διαμαρτυρόμεθα για να σταθείτε ακριβώς και να περπατήσετε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Τώρα έρχεται να κάνει μία παρατήρηση στην επιστολή του, βεβαίως τη γραφωμένη προς Θεσσαλονικείς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιστολές αυτές που έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς διάφορες πόλεις και πιστούς, στην πραγματικότητα για μας τώρα είναι οι επιστολές που στέλνει ο Χριστός για τον κάθε έναν από μας. Δια τούτο ευχαριστούμε το Θεό χωρίς διακοπή. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να προσευχόμαστε για τα αδέλφια μας αδιαλείπτως. Όχι μόνο να προσευχόμαστε υπέρ των αδελφών μας, αλλά ίσως
το σημαντικότερο είναι να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το Θεό εξαιτίας των αδελφών μας. Για ακούστε τι λέει. Εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτος ότι εσείς αφού παραλάβατε το Λόγο του Θεού τον οποίον ακούσατε παρημών, εδέχθητε αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπινων, αλλά καθώς είναι σαν Λόγο Θεού με αποτέλεσμα να ενεργεί το Λόγος του Θεού μεταξύ σας, επειδή πιστεύετε στο Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν κάτι θαυμαστό, αδερφοί. Πώς δέχεσαι το Λόγο του Θεού? Και πού δεχόμαστε το Λόγο του Θεού? Πρώτα στην Εκκλησία, ύστερα στο σπίτι μας όταν μελετάμε, ύστερα στο ταμείο όταν προσευχόμαστε, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ακοή του Λόγου του Θεού. Πώς τον ακούμε το Λόγο του Θεού? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ο πρώτος είναι να ακούσουμε αν τα λέει καλά ο κήρυκας. Πολύ κακό αυτό. Γιατί είμαστε έτοιμοι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε. Το επόμενο είναι να ακούσουμε τυπικά. Δηλαδή το μυαλό μας να τρέχει αλλού. Δηλαδή χωρίς να έχουμε προσευχηθεί ο Θεός να ανοίξει την καρδιά μας, αλλά και ο Θεός να διευρύνει το πνεύμα μας για να ακούμε. Είναι τόσο σημαντικό να ακούμε το Λόγο του Θεού? Πρώτον, έτσι δημιουργείται η πίστη. Και αυξάνει η πίστη έτσι. Δια του Λόγου του Θεού, δια της ακοής και μάλιστα δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπέρ πάσα αντίστομων μάρχεδων. Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, ψυχής και σώματος. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός, δηλαδή είναι η μέθοδος του Θεού για να φέρει τον άνθρωπο κοντά του και για να φέρει τον άνθρωπο και να κάνει τον άνθρωπο ικανό να τον πλησιάσει. Μόνο με το Λόγο του Θεού κάνει ο Θεός ό,τι κάνει. Τα πάντα ο Θεός τα έκανε δια του Λόγου του. Ακόμη και γεννηθεί το φως όταν είπε, δια του Λόγου του έγινε. Και ό,τι δημιούργησε ο Θεός δια του Λόγου του το κάνει. Και ό,τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, με το Λόγο του θα το κάνει. Βεβαίως εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το Α και το Ω είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι τρομακτικό, αδελφοί, είναι εκπληκτικό να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Θεού, σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Μπορούμε να τον δεχτούμε, μπορούμε και να μην τον δεχτούμε. Μάλιστα, αν καμιά φορά είναι λεκτικός, αν καμιά φορά είναι αντίθετος από αυτόν που πιστεύουμε ή σκεφτόμαστε, εκεί χάνεται όλη η δύναμη του Θεού. Μάλιστα, τελευταία μου είπε κάποιος, είσαι σίγουρος ότι αυτό το Ευαγγέλιο δεν το έχουν αλλάξει οι άνθρωποι έτσι πως νομίζανε? Και το πίστευε και είναι επίσης χριστιανός, καλός άνθρωπος είναι. Παρόμοιες ιστορίες υπάρχουν παντού, σε όλες τις θρησκείες. Και του είπα ότι επειδή υπάρχουν μιμήσεις τις οποίες κάνει ο διάβολος, εμείς δεν θα στρέψουμε το βλέμμα μας στον καθαρό Λόγο του Θεού, τον αψευδή, το θεόπνευστο. Υπάρχει μια σακούλα με, το λέει ο αδερφός ο Λούις αυτό, με 100 λίρες εκ των οποίων οι 5 είναι ψεύτικες, οι 10, οι 20. Μόλις δούμε τις λίρες τις ψεύτικες θα τις πετάξουμε τις άλλες. Τι θα κάνουμε? Θα πάμε να καθαρίσουμε, θα βγάλουμε το ψεύτικο και θα κρατήσουμε το καθαρό. Το μόνο που είναι απόλυτα αληθές είναι ο Λόγος του Θεού. Και επειδή είναι και η δύναμη του Θεού, ιδίως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει τους ανθρώπους, ο διάβολος τι κάνει? Το κρύβει. Ποιος είσαι εσύ, μου λέει κάπως, και διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Δεν είμαι κανείς. Όλοι περιμένουν. Εσύ το διαβάζεις? Όχι, μου λέει. Λέω, κακός που δεν το διαβάζεις. Κακός που δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν είμαστε άξιοι εμείς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Τι λες καλέ, που δεν είμαστε άξιοι? Αυτό το Ευαγγέλιο το έδωσε ο Χριστός για μας. Για μας δεν το έδωσε για άλλους. Για τους ανθρώπους το έδωσε το Ευαγγέλιο. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και θα είναι φανερά η προκοπή σε όλους τους ανθρώπους.
Δεν μπορούμε εμείς να πλησιάσουμε το Θεό. Μέσα από Αγίους τον πλησιάζουμε το Θεό. Τι λες καλέ, του λέω, αυτό δεν το λέει το Ευαγγέλιο, το λες εσύ. Και το κρίσιμο σημείο είναι σένα να πιστέψω το Ευαγγέλιο. Ποιο να πιστέψω. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, σε ποιον να πιστούμε, στους ανθρώπους ή στο Θεό. Και εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση, να πειθόμεθα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν πάρουμε αυτή την απόφαση με όλη μας την καρδιά, δηλαδή αν δεχτούμε ότι τούτο το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού πραγματικά, τότε ο Λόγος του Θεού παίρνει ζωή που είναι ζωντανός μέσα μας και αρχίζει και εργάζεται, ενεργείται. Από την πρώτη στιγμή που θα πάρεις το Ευαγγέλιο και όσο καιρό έχεις το Ευαγγέλιο στα χέρια σου, ο Χριστός θα εργάζεται. Θα εργάζεται στη ζωή σου. Τι θα κάνει, μεγαλεία. Μικρά, μεγάλα, μεγαλεία. Ωραία πράγματα θα κάνει. Θα αναρωτιέσαι και ο Θεός θα ενεργεί. Θα ζητάς και θα βρίσκεις. Θα αιτείς από το Θεό και θα λαμβάνεις. Θα χτυπάς την πόρτα και θα σου ανοίγεται. Γιατί μόνο ο Χριστός που είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού ανοίγει την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αλλά και αυτός μόνο κλείνει την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ευχαριστεί το Θεό. Και ο Λόγος του Θεού, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο δοξάζει το Θεό. Που λάβαμε εμείς το Λόγο του Θεού σαν Λόγο του Θεού, καθώς είναι, ώστε ο Λόγος του Θεού ενεργεί στη ζωή μας. Ενεργεί στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού. Τι σημαίνει ενεργεί? Σημαίνει ότι αυτό που λέει γίνεται κιόλας. Λέει ότι δεν δύναται κανείς να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών αν δεν γεννηθεί άνωθεν. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Αναγεννάται. Δεν αναγεννάται μόνος του. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Αλλά μπορούμε εμείς μέσα από το Λόγο του να γνωρίσουμε τι είναι αυτά που κάνει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων που το ζητάει και πηγαίνουμε να το ζητάμε. Αναγεννάται, βαφτίζεται εν ύδατη η σάφεση αμαρτιών και απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Ζητάει το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός τον βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, όχι με φαντασία, όχι με χρίσμα, ούτε με την αναγέννηση, με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Και ο άνθρωπος γίνεται νέος άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Με αποτέλεσμα να μπορεί πια ο άνθρωπος, δια Πνεύματος Αγίου, και να εισέρχεται στα βάθη του Θεού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αυτά τα οποία οτίον δεν ήκουσε, ο φθαλμός δεν είδε, η καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, αυτά συμβαίνουν σε εσάς δια του Ιησού Χριστού. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός. Έτσι αποφασίζει ο Θεός. Είναι λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, πολύ σημαντικό από το Λόγο του Θεού να ξεκινάμε πάντοτε τα πάντα στη ζωή μας. Πάντοτε τα πάντα στη ζωή μας. Με προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Γιατί είναι απαραίτητο, είναι θαυμαστό να βλέπεις το Λόγο του Θεού να εργάζεται μέσα σου. Πώς εργάζεται? Διορθώνει. Σε ελέγχει. Σε ενισχύει. Σε προτρέπει. Κάνει θαύματα ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί το Θεό που οι Θεσσαλονικείς παραλάβανε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε ο Λόγος του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή τους μεταξύ των πιστευόντων, καθώς επειδή τον παραλάβανε σαν Λόγο του Θεού και τον πιστεύουν κιόλας. Άλλο παραλαμβάνω το Λόγο του Θεού και αμφιβάλλω, και άλλο παραλαμβάνω το Λόγο του Θεού και τον εμπιστεύομαι. Το κρίσιμο ερώτημα στη ζωή του ανθρώπου κάθε δευτερόλεπτο είναι: εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, από εκεί ξεκινάμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού θα σε διδάξει. Ο Λόγος του Θεού θα σε καθοδηγήσει. Ο Λόγος του Θεού θα σε ελέγξει, θα σε προτρέψει, θα σε διορθώσει.
θα σου αλλάξει πορεία. Για να είναι αποτελεσματικός ο Λόγος του Θεού στη ζωή σου και να ενεργεί ο Θεός διά του Λόγου το Εμπνεύματι Αγίο, είναι ανάγκη όχι μόνο να παραλάβουμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, αλλά και να τον εμπιστευόμαστε. Αλλά και κάτι ακόμη περισσότερο, και να ελπίζουμε στο Λόγο του Θεού. Ποια είναι η διαφορά εμπιστεύουμε? Πιστεύω αυτό που νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Ελπίζω είναι αυτό που δεν μπορώ να το φανταστώ ότι μπορεί να το κάνει ο Θεός. Επελπίδη πίστευσε ο Αβραάμ όταν του είπε στα 100 του χρόνια ο Θεός ότι θα σε κάνω πατέρα από πλήθος εθνών. Δεν γίνεται αυτό. Όταν δεν γίνεται, όταν λες δεν γίνεται αυτό, τότε έλπισε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, πίστεψε και θα γίνει. Θα το κάνει ο Θεός. Γιατί ό,τι γίνεται δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός έχει τρόπους, έχει μεθόδους. Πρώτα-πρώτα εξεύρει να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς. Αν βρεθείς περικυκλωμένος από πειρασμούς, από εχθρούς, από κατηγόριες, από δυσκολίες, από θλίψεις, από ταλαιπωρίες, να θυμάσαι είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Εξεύρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Αν βρεθεί σε ανάγκη, σε αγωνία, σε φόβο, σε μέριμνες, που θα βρισκόμαστε και ιδίως όσο περνάει ο καιρός και οι μέρες είναι έσχατες και οι καιροί γίνονται πιο κακοί, θα βρισκόμαστε. Εμπιστεύσου το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πάρε όλους τους φόβους σου, όλες τις αγωνίες σου, όλες τις ανάγκες σου, όλες τις μέριμνές σου και πήγαινε έτσι στον Κύριο. Με ευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής, και θα ενεργήσει ο Λόγος του Θεού κατά το θέλημά Του. Θα φυλάξει και την καρδιά σου να μην φοβάται και το πνεύμα σου να μην κάνει λάθος. Διά του Ιησού Χριστού. Και τι θα κάνει? Θα σε ελευθερώνει. Ανοίγει καινούργιους δρόμους, θα κάνει νέα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο στη ζωή του χριστιανού από το Λόγο του Θεού, ιδιαιτέρως δια Πνεύματος Αγίου. Και τον αγιάζει τον άνθρωπο και τον ενισχύει. Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Μην υπάρξει στιγμή στη ζωή σου χωρίς να έχεις στα χέρια σου, στην καρδιά σου να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού. Χωρίς το Λόγο του Θεού είμαστε μηδέν, αδερφοί. Χωρίς το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό παίρνε στα χέρια σου το Λόγο του Θεού. Άκου το Λόγο του Θεού όπου μπορείς. Μελέτα. Διάβαζε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στον Θεό εκτός από το Λόγο Του. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας από το Λόγο του Θεού. Με το Λόγο του Θεού τα κάνει όλα ο Θεός, με το Λόγο του Θεού απολαμβάνουμε τα πάντα από τον Πατέρα μας Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και έτσι λοιπόν, αφού ευχαριστεί και δοξάζει το Θεό ο Απόστολος Παύλος για τους Θεσσαλονικείς που δεχθήκαν το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, ώστε βλέπουν να ενεργεί ο Λόγος του Θεού στην καθημερινότητά τους, την ασήμαντη, τη μικρή, αλλά και την σημαντική. Εξηγεί τώρα ότι εσείς γίνατε μιμητές των εκκλησιών του Θεού, οι οποίοι είναι στην Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς παθαίνετε τα αυτά υπό των Ιδίων ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων. Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, θα διώκεται. Εάν όλα σου πάνε καλά στη σχέση σου με τον κόσμο και με τους ανθρώπους, δεν περπατάς καλά. Είσαι ακίνδυνος. Δεν ασχολείται με σένα ο εχθρός της ψυχής. Γιατί δεν του κάνει ζημιά. Όταν κρύβεσαι, όταν είσαι οκνηρός, τεμπέλης δηλαδή, όταν δεν έχεις παρησία, όταν δεν εργάζεσαι για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιο, αλλά εργάζεσαι μόνο για την τροφή τη φθυρωμένη, όταν αγαπάς τον κόσμο και τα του κόσμου, δεν σε ενοχλεί καθόλου κανείς. Όταν μοιάζεις με τον κόσμο,
όταν δεν διαφέρεις από τον κόσμο, όταν δεν ελέγχεται ο κόσμος με το Πνεύμα το Άγιο που υπάρχει μέσα σου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο το έχεις εν υπνώσει, σβησμένο. Δεν γίνεται τίποτα, κανένα έργο. Αν όμως μελετάς το Λόγο του Θεού, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, ομολογείς Ιησού Χριστόν. Αν όμως φαίνεται, ζει ο Χριστός μέσα σου και κατοικεί πλουσίως ο Λόγος μέσα σου, τότε η ζωή σου είναι επιθετική. Και όταν επιτίθεται ο άνθρωπος, κάποιος, υπάρχει αντίσταση και άμυνα. Και ο Θεός θέλει να είμαστε επιθετικοί χριστιανοί. Θέλει να είμαστε φως. Όχι, δεν παίρνει, λέει ο Θεός, ένα φως, το ανάβει, ένα λίχνο και το κρύβει κάτω από το ντουλάπι. Το παίρνει το λίχνο, τον ανάβει και το βάζει στο λιχνοστάτη για να φέγγυγουνε σε όλους τους ανθρώπους. Και να γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει φως, υπάρχει αλήθεια. Και ο Κύριος μας είναι πιο αυστηρός ακόμη στο Λόγο Του. Εάν τις δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, ούτε κι εγώ θα τον ομολογήσω ενώπιον του Πατρός μου του ουρανίου. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει από μια δημόσια υπηρεσία ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε και αναγεννήθηκε. Και μπήκε στην εκκλησία και βλέπει ένα συνάδελφό του που ήταν μαζί 30 χρόνια. Του λέει, τι είσαι εδώ? Εγώ εδώ είμαι 30 χρόνια. Καλά και δεν μου μίλησες ποτέ? 30 χρόνια δεν μου είπες ότι ο Χριστός ζει? Δεν το λέω για να κατακρίνω κανέναν. Το λέω για να φοβηθούμε το Θεό. Ιδίως στις έσχατες ημέρες. Δεν μπορεί να είσαι φως και να μη φέγγεις. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός στη ζωή σου και να μην φαίνεται. Σεις λοιπόν, επειδή ακριβώς δεχθήκατε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο του Θεού καθώς είναι, ώστε ενεργεί στη ζωή σας, θα έχετε διωγμό. Από ποιους? Όπως οι εκκλησίες του Χριστού διώκονται από τους Ιουδαίους και εσείς θα διώκεστε από τους ομοϊθνείς σας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η Εκκλησία κανέναν δεν διώκει. Δεν είναι η Εκκλησία διώκουσα, είναι διωκωμένη η Εκκλησία. Αν διώκει δεν είναι Εκκλησία του Χριστού, είναι Εκκλησία του ανθρώπων. Αν διώκεται είναι Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Οι Ιουδαίοι λοιπόν εδίωκαν τις Εκκλησίες του Χριστού. Ακούστε τώρα όμως κάτι, αδερφοί, που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τους Ισραηλίτες. Το λαό Ισραήλ. Έτινε στον Κύριο εθανάτωσαν. Το μεγαλύτερό τους αμάρτημα είναι ότι θανάτωσαν τον Ιησού Χριστόν. Παρόλο που οι Ρωμαίοι τον εσταύρωσαν, αλλά αυτοί οδήγησαν τον Χριστό στη σταύρωση. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που έφεραν και παρέδωσαν τον Χριστό για να σταυρωθεί. Τον Κύριον Ιησούν πρώτον εθανάτωσαν. Τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς τους Αποστόλους εδίωξαν. Για να καταλάβουμε ποια είναι η Εκκλησία και ποια είναι η συναγωγή του σατανά μας, το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι η συναγωγή του σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι Ιουδαίοι και ψεύδονται. Έχουν την ευθύνη του να θανατώσουν τον Χριστό. Θανάτωσαν τον Χριστό. Που αυτό δεν του συγχωρήθηκε ποτέ. Πότε θα του συγχωρεθεί? Στην εφταετία του Αντίχριστου, μέσα από τη μεγάλη κρίση που θα περάσουμε. Τους αγαπάμε τους Ισραηλίτες πάρα πολύ. Εξαιτίας των πατέρων, οι οποίοι ήσαν εκ του λαού Ισραήλ. Εξαιτίας Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ξέρουμε ότι εμείς δεν τους εχθρευόμαστε, αυτοί είναι οι εχθροί μας. Και αυτοί. Να το δούμε λίγο παρακάτω. Τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν, τους ιδίους αυτών προφήτας και εμάς εδίωξαν. Στο Θεό δεν αρέσουνε. Ποιος δεν αρέσει στο Θεό?
αυτός που τα βάζει με τα παιδιά του Θεού, με τους δούλους του Θεού, με τους ανθρώπους του Θεού, με την Εκκλησία του Θεού. Δεν αρέσει το Θεό αυτός. Δεν είναι αρεστός το Θεό, δεν θα έχει εύνοια Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Με κανένα να μην τα βάζουμε. Ποτέ μας. Για όλους να προσευχόμαστε. Και η ζωή μας να είναι πλημμυρισμένη δια Πνεύματος Αγίου, από την αγάπη του Θεού Πατρός, από τη χάρη του Χριστού και από την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και η συνέχεια αυτών που δεν αρέσουν στο Θεό και εις πάντα στους ανθρώπους είναι εναντίοι. Ακούτε. Ενώ ο άνθρωπος που ευαρεστεί το Θεό, ο Θεός ειρηνεύει όλους τους ανθρώπους και τα άγρια ζώα ακόμη. Ο άνθρωπος τον οποίο δεν ευαρεστείται ο Θεός είναι ενάντιος σε όλους τους ανθρώπους. Όπου πάει δημιουργεί εχθρότητες, εναντίους. Και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και εμείς, αδερφοί, και ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας φυλάξει. Όπου πηγαίνουμε πρέπει να φέρνουμε οικοδομή. Όχι κακό. Οικοδομή να φέρνουμε. Παρηγοριά, ενίσχυση. Γλυκύτητα, τρυφερότητα. Να βρίσκουμε χάρη από το Θεό και από τους ανθρώπους. Πότε, όταν είμαστε ταπεινοί. Γιατί όταν η καρδιά φουσκώσει και ο Θεός αντιτάσσεται, αλλά και οι άνθρωποι αντιτάσσονται. Ο Θεός θα μας φυλάξει. Σε όλους τους ανθρώπους, το έχετε ακούσει αυτό, εγώ πρώτη φορά το διάβασα. Και εις πάντα στους ανθρώπους είναι εναντίοι. Φοβερό δεν είναι? Καλά, δεν έχουν ούτε ένα φίλο. Εις πάντα στους ανθρώπους, αυτή η κατηγορία των ανθρώπων είναι εναντίοι. Παντού εχθροί. Εμποδίζουν ημάς να λαλήσουμε προς τα έθνη να σωθούνε. Και εμποδίζουν και τους δούλους του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στέκονται μπροστά και είναι εμπόδιο. Αντί να είναι βοηθή στη σωτηρία, στη μετάνοια, στην επιστροφή, στην αιώνια ζωή, γίνονται εμπόδιο. Με την υπερηφάνεια τους. Με την ιδιογνωμοσύνη τους. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να είμαστε καλά παραδείγματα, τύπος του ποιμνίου. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι. Μην δημιουργούμε εχθρότητες, κακίες. Θα μου πεις, εσύ δεν δημιουργείς. Ωραία, εγώ είμαι χάλιας. Αλλά ζητάω χάρη από το Θεό να με συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά να βρίσκουμε χάρη, αδερφοί. Όταν ταπεινώνεσαι, βρίσκεις χάρη. Εάν ταπεινωθείς και δεν δεχθούνε την ταπείνωσή σου, εσύ είσαι ελεύθερος. Εμποδίζοντες με τη συμπεριφορά τους, με τον τρόπο τους, με τις ενέργειές τους, εμποδίζουν ημάς να λαλούμε προς τα έθνη για σωτηρία, ώστε να αναπληρώνουν τις αμαρτίες των εαυτό τους πάντοτε. Δηλαδή όλες οι αμαρτίες έρχονται, ξέρετε, δεν υπάρχει συγχώρεση. Κάνω μια αμαρτία, πηγαίνω στο αίμα του Χριστού, σβήνει. Κάνω μια αμαρτία, δεν πηγαίνω, μένει. Κάνω δεύτερη αμαρτία, δεν πηγαίνω, μένει, μένει, μένει. Και φουσκώνει η ζωή μου από αμαρτίες. Και δεν μπορείς να τις σηκώσεις μετά. Δημιουργείται βάρος της αμαρτίας στην πλάτη. Και υπάρχουν και αμαρτίες που ευκόλως μας περιπλέκει ο διάβολος. Είναι αυτές που είμαστε εύκολοι να πέσουμε. Είναι οι αδυναμίες μας. Είναι εκεί που εύκολα δεν αντιστεκόμαστε και λέμε ναι στην πρόταση. Μα είμαστε πολλοί έτσι. Μπορεί να είμαστε άλλος εδώ, άλλος εκεί. Όλοι έχουμε την ευκόλως περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι μας έχουμε και το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Αυτό είναι η νίκη μας. Αυτό είναι η ζωή μας.
Αυτό είναι η βοήθειά μας, βοήθεια ετοιμοτάτη. Εκείνο που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό είναι να κάνω αμαρτία και να μένω στην αμαρτία, να μην μετανοώ, να μην ζητάω συγγνώμη, ούτε στο Θεό ούτε στους ανθρώπους. Γιατί τι είναι αμαρτία? Πάσα ανομία στο Θεό είναι αμαρτία. Αλλά και πάσα αδικία στους ανθρώπους είναι αμαρτία. Αδίκησες έναν άνθρωπο, τρέξε να ζητήσει συγγνώμη. Έχει κάτι ο αδερφός σου καθώς σου πηγαίνει να συμφιλειωθείς. Υπάρχει αντίδικος, φρέστα, πριν πάτε στον Κρητή. Μην αφήνεις εκκρεμότητες στη ζωή σου. Γιατί η μία θα προστίθεται στην άλλη. Και η άλλη στην άλλη και άντε ζήτα βρες άκρη μετά, δεν βρίσκεις άκρη. Μακάριος ο άνθρωπος και έτσι να είμαστε αδερφοί. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να μετανοούμε. Σαν, το είπε μια αδελφή και χάρηκα, κάθε βράδυ μετανοώ σαν να μην ξυπνήσω το πρωί, να έρθει ο Κύριος να με πάρει, είναι μεγάλη σε ηλικία. Λέει, πριν πέσω να κοιμηθώ, μετανοώ, ζητάω το αίμα του Χριστού γιατί δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω. Και αυτή το λέει λόγω ηλικίας. Αλλά εμείς να το λέμε λόγω πραγματικότητος. Σαν να μην πρόκειται να ξυπνήσουμε το πρωί, θα μετανοούμε για να είμαστε έτοιμοι στο να κοιμόμαστε και να μας πειράζει ούτε ο διάβολος και να μας πειράζει τίποτα. Τίποτα δεν πειράζει, γιατί δεν δίνουμε τόπο στο διάβολο και δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Απόξω θα γυρίζει γύρω-γύρω, αλλά δεν μπορεί να μας πειράξει. Και κάθε πρωί που ξυπνάμε, ζητάμε το αίμα του Χριστού και βοήθεια από το Θεό για να προχωρήσει η μέρα. Η μέρα είναι δύσκολη. Είναι κακόν της ημέρας, λέει ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, στους καιρούς τους κακούς, πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάμε με τη χάρη του Χριστού, τη βοήθεια του Θεού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Έπειτα, είτε πρωί είτε βράδυ, αν υπάρχει μια μόνιμη αμαρτία στη ζωή μας, παραδείγματος χάρη τσιγάρο ή οποιαδήποτε μόνιμη αμαρτία, μην την προσπερνάμε και λέμε δεν πειράζει, με συγχωρεί ο Θεός. Άμα είναι μόνιμη, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Όλες λοιπόν τις μόνιμες αμαρτίες τις πηγαίνουμε στον Κύριο και πρωί και βράδυ. Δεν την αφήνουμε. Κύριε ελευθέρωσέ με. Θυμάμαι όταν κάπνιζα, δεν μπορούσα να το κόψω. Κάθε πρωί, κάθε στιγμή, κάθε βράδυ. Κύριε ελευθέρωσέ με από το τσιγάρο. Γιατί δεν μπορούσα, μέχρι που ήρθε μια μέρα που ο Κύριος μου το πήρε και δεν το θέλα ποτέ ξανά. Αλλά δεν είναι μόνο το τσιγάρο. Είναι πάσης φύσεως αμαρτία και μάλιστα μόνιμη και μάλιστα ευκόλως εμπλέκουσα, περιπλέκουσα ημάς. Κάθε αδυναμία μας. Και όταν υπάρχει αδυναμία στη ζωή μας, υπάρχει ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας που πραγματικά συναγωνίζεται με εμάς. Συμπαραστέκεται, συναντιλαμβάνεται την αδυναμία μας. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά ο Παράκλητος ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και το φρόνημα του Θεού, προσεύχεται κατά το φρόνημα του Θεού και ο Θεός απαντάει, αλλά προσεύχεται για μας. Μην αφήνουμε τη ζωή μας να περνάει χωρίς να είναι υπό έλεγχο και χωρίς να είναι υποδοκιμή. Πάντοτε να δοκιμάσουμε τη ζωή μας. Όχι κάθε Κυριακή μόνο στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κάθε στιγμή, αλλά ιδιαίτερως κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Ή όποτε προσεύχεσαι. Μην αφήνεις τόπο στο διάβολο. Μην αφήνεις την αμαρτία να υπάρχει χωρίς να τη ρίξει ο Χριστός με το αίμα του στα βάθη των θαλασσών. Γιατί να σε βαραίνει και να βρίσκει τόπο και ο διάβολος να σε πειράζει. Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Δεν είναι εύκολες οι τελευταίες μέρες. Ακόμη είμαστε εύκολα. Αλλά όσο πάνε θα γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Και να μην εμφιβάλλετε σε αυτό. Και δεν είναι θέμα το οικονομικό μέσα στην Ελλάδα. Ξαφνικά έρχονται και άλλα και άλλα και άλλα. Τώρα ήρθαν οι μετανάστες. Ποιος το περίμενε? Και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούνε. Θα ήταν η κρίση. Ποιος το περίμενε? Οι μετανάστες φτάσανε μέχρι το κέντρο της Ευρώπης.
Κανείς δεν ξέρει, αδελφοί αγαπητοί, τι θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια. Ένα ξέρω εγώ, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι εξητούντες τον Κύριο δεν πλούτησαν, δεν ελαττωθήσονται ουδενός αγαθού. Δεν θα μας λείψει τίποτα. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός. Κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε. Έτσι ξακ το έκανε. Και λες τι έγινε τώρα. Και το μόνο που λέει είναι δόξα, δόξα Κύριέ μου στο όνομά σου. Αλλά η ζωή μας δεν είναι αδιαφορία. Με έρημνες. Ούτε πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσουμε από Θεού ζώντας. Η ζωή μας είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και μην ξεχνάτε, μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και δια Πνεύματος Αγίου θα είμαστε στην παρουσία του Θεού πάντοτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Το Ευαγγέλιο μόνο το Λόγο συστήνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τίποτα άλλο δεν συστήνει. Εμποδίζοντες λοιπόν να λαλούμε στα έθνη για να αναπληρώσουν τις αμαρτίες αυτών πάντοτε μία πάνω στην άλλη, ώστε το αποτέλεσμα να φτάσει η οργή του Θεού, ο Θεός να φυλάει. Και η οργή του Θεού, επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, είναι δίκαιος. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτό το περπάτημα, τους πιστούς λέω, φτάνει. Ξέρεις θα πει να βρεθείς αντιμέτωπος και εδώ στη γη, αλλά και εκεί πέρα με την οργή του Θεού, όταν εμείς και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει το έλεος, τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Και δεν είναι παράξενο, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός θα αποκαλύψει την οργή του, πρώτον εις τους μη γνωρίζοντες τον Θεό. Και ποιοι είναι οι μη γνωρίζοντες τον Θεό? Αυτοί που δεν θέλουν να τον γνωρίσουν. Δεν θέλω τον Θεό. Δεν τον θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Το έχετε ακούσει ποτέ? Πολλές φορές. Ξέρεις, ο Χριστός δεν με ενδιαφέρει, Κύριε μου, ο Χριστός. Δεν με ενδιαφέρει. Σε αυτούς θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού. Αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και εις τους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στους πιστούς που δεν υποτάσσονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Που κάνουν ό,τι θέλουν, που δεν δίνουν σημασία στο Ευαγγέλιο του Χριστού, που δεν πείθονται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι οι μεν που δεν ενδιαφέρονται και άλλοι που δεν υπακούνε. Γι' αυτό ο χριστιανός έχει δύο καταστάσεις στη ζωή του, την προσωπική του ζωή και το έργο του. Όλοι μας. Και το έργο μας έχει ο καθένας μια μάνα, έχει το έργο στα παιδιά. Όλοι έχουμε το έργο μας, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά ξέρω ότι κάθε ένας από εμάς ξέρει το έργο του. Το φανέρωνε ο Θεός είναι αυτό που μπορεί και κάνει. Δεν είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει, αυτό που μπορεί να κάνει. Και το πιο απλό είναι να βάλουμε τη μνά μας στην τράπεζα. Να ερχόμαστε στην εκκλησία. Όχι όποτε θέλουμε, αλλά όποτε πρέπει. Αυτό είναι το πιο απλό, είναι έργο σου. Το έργο μας είναι πρώτον να εκκλησιαζόμαστε στη ζωή μας. Γιατί είμαστε καλή μαρτυρία, τύπος του ποιμνίου. Για σκέψου ένα πρεσβύτερο που να έρχεται όποτε θέλει. Θα έρθει σήμερα στην εκκλησία, βαριέμαι. Θα έρθει σήμερα στην εκκλησία, θα πάω για μπάνιο. Θα έρθει σήμερα στην εκκλησία, νιστάζω, είμαι κουρασμένος. Δεν είναι πρεσβύτερος αυτός, ούτε διάκονος, ούτε αδερφός. Θυμάμαι μια φορά που μου δείξε ο Θεός έναν αδερφό και μου λέει αυτός είναι στήλος στην εκκλησία μου. Γιατί αναρωτιόμουν ποιος είναι ο στήλος. Αυτός είναι στήλος στην εκκλησία μου. Λέω αστείευες, δεν γίνεται, αυτός δεν είναι. Τόσο αν το κάνεις. Είναι. Δεν είναι. Τι ήταν, ένας άνθρωπος απλός, με προβλήματα οικογενειακά, με τη ζωή του να πηγαίνει χάλια. Και λέω, Κυρία μου, δεν είναι στήλος. Μου λέει είναι στήλος. Λέω γιατί.
γιατί είναι κάθε μέρα στη θέση του. Κάθε μέρα στην εκκλησία. Στήλος. Τη μνά του την έδωσε στους τραπεζίτες, την έδωσε στην τράπεζα. Και δεν έλειπε ποτέ και το παρατήρησα. Κύριος να τον ευλογεί και να μας ευλογεί όλους, αδελφοί. Ο στήλος στην εκκλησία δεν είναι αυτός που έχει χαρίσματα ή διακονίες, και αυτός μπορεί να είναι, αλλά είναι ο επιμελής αδελφός. Ο επιμελής πιστός. Ο άνθρωπος που ξέρει τι κάνει, πού το κάνει, πώς το κάνει, πώς πρέπει να το κάνει. Πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει ο άνθρωπος ο κουτουρού. Αλλά για να το καταλάβουμε καλά, αδερφοί, όπου και να εργάζεσαι, εκεί που εργαζόμουν εγώ, υπήρχαν κοπανατζίδες. Ξέρετε τι θα πει κοπανατζής? Παίρνει τηλέφωνο, μ' άρρωστος, δεν θα έρθω σήμερα, και παίρνει και χαρτί από τον γιατρό. Την άλλη μέρα χτύπησα το πόδι μου, δεν μπορώ να έρθω σήμερα, και έπαιρνε χαρτί και από τον γιατρό. Και από την άλλη μεριά υπήρχε ο άλλος, που πραγματικά είχε χτυπήσει στη δουλειά του. Πραγματικά είχε πρόβλημα στη δουλειά του. Γιατί είχε ευθύνη της δουλειάς του. Εάν οι άνθρωποι λοιπόν του κόσμου τούτου διακρίνονται για την επιμέλειά τους στη δουλειά τους και είναι αρεστοί και αγαπητοί στους προϊσταμένους τους, πόσο μάλλον στην Εκκλησία του Χριστού, που δεν έχουμε προϊσταμένους, αλλά έχουμε Ιησού Χριστόν Κύριόν μας και Θεό μας. Από ποιον θα πάρω άδεια εγώ? Τι από Κύριε, σήμερα βαριέμαι να πάω και να πάρω και ένα χαρτί από τον γιατρό, ή είμαι αρρωστούλη, σήμερα δεν θα πάω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε επιμελείς στο έργο του Θεού. Όλοι μας. Αυτή είναι η στήλη της Εκκλησίας. Οι επιμελείς σε ό,τι κάνουν, μικρό ή μεγάλο. Αλλά και πώς το κάνουν. Τώρα προχωράει σε ένα άλλο θέμα που απλώς θα το αναφέρω, αλλά θα το δούμε την επόμενη Πέμπτη. Διαβάζω. Αλλά εμείς αδελφοί, ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικώς ουχή κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμεν περισσότερο μετά πολλής επιθυμίας να είδομεν το πρόσωπό σας. Δια τούτο ηθελήσαμε να έρθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν ο Σατανάς να εμποδίσει τον Παύλο να πάει εκεί που θέλει? Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι ο Παύλος ξεκίνησε να κηρύξει την Ασία και τους εμπόδισε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά εμπόδισε ο Σατανάς? Μπορεί να εμποδίσει ο Σατανάς? Έχει εξουσία? Εμείς ξέρουμε δεν έχει καμία εξουσία. Και εν πάση περιπτώσει, πότε έχει εξουσία ο διάβολος να εμποδίσει το δούλο του Θεού, τα παιδιά του Θεού? Και η απάντηση, αδερφοί, είναι μία και είναι πάρα πολύ σοβαρή, παρόλο που θα την εξετάσουμε την άλλη Πέμπτη. Το λέει ο Λόγος του Θεού. «Εθελήσαμε να έλθουμε προς εσάς και άπαξ και δεις». Και η απάντηση είναι δίπλα στο 11 εδάφιο. «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς». Όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε, χωρίς να έχουμε οδηγία από το Θεό, είναι πολύ εύκολο ο διάβολος να μας εμποδίζει. Όταν κάνουμε αυτό που μας αρέσει, είναι πολύ εύκολο ο διάβολος να μας εμποδίζει. Γιατί δεν προπορεύεται ο Χριστός και δεν είμαστε στην εντολή του Θεού. Όταν όμως κάνουμε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός, ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Όταν αποφασίσαν να πάνε να κάνουν το έργο του Θεού στην Ασία, ο διάβολος δεν μπορούσε να τους εμποδίσει. Το Πνεύμα το Άγιο όμως σου λέει, τώρα μην πάτε εκεί, εγώ θέλω να πάτε από εδώ, γιατί εδώ έχω τα πάντα έτοιμα. Όταν προχωράς με αυτό που νομίζεις, που θέλεις και σ' αρέσει, θα βρεθείς σε αδιέξοδο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος θα βάλει αδιέξοδο στη ζωή σου. Θα βάζει αδιέξοδα, εμπόδια. Γι' αυτό το έμαθε το μάθημα ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ήθε να κατευθύνει την οδόν ημών προς εσάς ο Κύριος». Δεν κάνω τώρα αυτό που θέλω γιατί δεν μου βγαίνει. Να το πω πιο καθαρά και εξάστερα. Δεν πρόκειται τίποτα να βγαίνει στη ζωή σου
εάν το κάνεις σύμφωνα με την αρέσκειά σου, το θέλημά σου και με τη γνώμη σου. Δεν θα σου βγει. Μα είμαι παιδί του Θεού, είμαι δούλος του Θεού, είμαι σου. Τι έγινε? Τίποτα. Αδιέξοδο. Γι' αυτό τι λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη λέτε ότι αύριο, το διαβάζω από μέσα, έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον θέλομεν υπάγει εις ταύτην την πόλην και θέλομεν κάμει εκεί ένα χρόνο και θέλομεν εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες, δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας? Η ζωή σας είναι ατμός, ο οποίος φαίνεται για λίγο και αφανίζεται. Γι' αυτό καλύτερα να λέγεται «αν ο Κύριος το θελήσει». Αν ο Κύριος ανοίξει δρόμο. Άνοιξε δρόμο, Κύριε. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο του απόλυτα αποτυχημένου χριστιανού, που ό,τι κάνει δεν του βγαίνει τίποτα. Έχετε δει τέτοιους χριστιανούς? Στον εαυτό μας θα το δούμε. Κάνεις και δεν σου βγαίνει. Γιατί? Γιατί δεν έχεις προσευχηθεί. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Ποιο είναι το έργο του Θεού, τι θέλει ο Θεός? Άσε που έχουμε και την άλλη λογική. Όπου ανοίξει δρόμο ο Θεός. Δεν ανοίγει δρόμο ο Θεός μόνο, και ο διάβολος ανοίγει. Θυμηθείτε όταν ο Παύλος τους λέει εδώ να μείνουμε, μη φύγουμε από αυτό το λιμάνι, γιατί έρχεται, θα ταλαιπωρηθούμε, θα πνιγούν άνθρωποι. Αυτοί όμως ξέρανε καλύτερα, κατά τη γνώμη τους. Γιατί είπανε, όχι, εμείς θα πάμε. Και μόλις σταμάτησε ο αέρας για λίγο, νομίσανε ότι άνοιξε δρόμο ο Θεός. Αλλά μόλις βγήκαν έξω, πνιγήκανε. Δεν πνιγήκανε, αλλά ταλαιπωρηθήκανε. Ποτέ μη λες όπου ανοίξει δρόμο ο Θεός. Ποτέ μη λες, εγώ θα κάνω αυτό. Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε σε αδιέξοδα, σε αποτυχίες. Πήγαινε προσευχή σου να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός για σένα? Μόλι θα σου μιλήσει ο Θεός, βεβαίως θα μας μιλήσει ο Θεός. Θα μας οδηγήσει ο Θεός, βεβαίως, αν το ζητάς. Μην παίζουμε με τη ζωή μας. Μην παίζουμε κορώνα γράμματα τη ζωή μας. Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου? Το θέλημά σου είναι αυτό ή εκείνο? Σου πει, αυτό είναι. Περπάτα και μη φοβάσαι, ο δρόμος θα είναι πάντα ανοιχτός. Γιατί θα προπορεύεται ο Χριστός. Μην δίνουμε τόπο στο διάβολο να μας φέρνει σε αδιέξοδο και να μας εμποδίζει. Γιατί έχουμε στραβό μυαλό. Θα κάνω αυτό που θέλω. Μωρέ, δεν θα το κάνεις. Θα κάνω αυτό που δεν μ' αρέσει. Δεν θα το κάνεις. Εγώ ξέρω τι είναι σωστό. Αυτό που νομίζω θα κάνω εγώ. Δεν μου πει κανένας, μα δεν θα το κάνεις ποτέ. Και αν σ' αφήσει ο πονηρός να το κάνεις και δεν σου βάλει εμπόδιο, θα είναι για το χειρότερό σου. Ο χριστιανός, αδερφοί, είναι παιδί Θεού μόνο όταν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι άγονται υπό το Πνεύματος του Αγίου, ούτε είναι αληθώς τέκνα Θεού. Άγονται υπό το Πνεύματος του Αγίου. Δεν προπορεύονται. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν, δεν κάνουν ό,τι νομίζουν, δεν κάνουν ό,τι τους αρέσει. Προσεύχονται, ούτε λεβάζουν δικές τους φαντασίες. Εγώ θα κάνω αυτό και θα γίνει αυτό και θα κάνω αυτό και θα γίνει αυτό. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνουν. Τίποτα δεν θα γίνουν. Και θα πάω και θα εμπορευτώ και θα βγάλω και πολλά λεφτά. Μόλις θα φτωχεύσεις. Θα μπατηρήσεις. Ο Θεός, αδερφοί, να μας βοηθάει και να ξέρετε ότι τις τελευταίες μέρες ο Θεός είναι πολύ κοντά στον άνθρωπο. Που τον εξητάει όμως, πολύ κοντά. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι είναι τόσο δύσκολες ημέρες που τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη βοήθεια του Χριστού. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ούτε να πάμε στη δουλειά μας, θα τρακάρουμε έτσι πως είναι έξω οι δρόμοι. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Και να σου πω και μια τελευταία ευθύνη που έχουμε. Να προσευχόμαστε και για αυτούς τους ανθρώπους που έχει βάλει κοντά μας ο Θεός. Προσευχόμαστε για τις γυναίκες μας, για τους άντρες μας, για τα παιδιά σας, για τα αδέλφια σας, για αυτούς που δεν ξέρουν. Να είναι και καλυμμένοι από τη δική μας, τη δική σας προσευχή όλοι. Να είναι σε ασφάλεια.
Γιατί ό,τι ζητάς από τον Χριστό το κάνει. Όταν λες τον Χριστό, φύλαξε τα παιδιά μου, Κύριε, θα τα φυλάξει. Προστάτευσέ μας, Κύριε, θα μας προστατεύει. Δεν μπορείς εσύ να προστατεύσεις κανέναν. Ναι. Ούτε εσύ να φωτίσεις κανέναν τι να κάνει. Εμείς είμαστε αχροί δούλοι, έστω και αν κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Να λέμε καθαρά και εξάστρα εν αληθεία, άχρηστοι δούλοι είμαστε. Γιατί δεν είναι, αν δεν υπάρχει, ξέρετε ποιος είναι ο άχρηστος δούλος. Υπάρχει ο δούλος, ο αγαθός, ο πιστός. Είναι αυτός που κάνει ό,τι του λέει ο Κύριος του. Ο άχρηστος δούλος ποιος είναι? Αυτός που δεν κάνει. Δεν πάει στον Κύριό του. Δεν έχει καλές σχέσεις με τον Κύριό του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να είμαστε δούλοι, πιστοί, φρόνιμοι, αγαθοί στην παρουσία του Θεού. Το έργο που μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός να το κάνουμε με επιμέλεια, ώστε ο Κύριος μας, όταν θα έρθει να μας παραλάβει, να μας δώσει πλήρη το μισθό μας. Αμήν, Χριστέ μου, βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας, Κύριε.